Παρέμβαση στα σχέδια για συγχώνευση των δύο ΔΟΗ που έχουν απομείνει στον Ομολάρη, σα έκανε ο πρόεδρο τη ΝΟΔΕ, τονίζοντα ότι τυχόν ενοποίηση των υπηρεσιών θα έχει ω άμεσο αποτέλεσμα την επιδείνωση τη ταλαιπωρία που υφίστανται οι πολίτε και θα οδηγήσουν, όπω είπε, σε απόγνωση του υπαλλήλου που θα κληθούν να ανταπεξέλθουν σε ένα δυσανάλογο όγκο εργασία υπό τρομερά αντίξωε συνθήκε. Η Β δόη τη Δάρη σα είναι απαραίτητη αναγκαιότητα να παραμείνει ανοιχτή. Οι προσπάθειες αυτές τις οποίες κάνει η κυβέρνηση λέγοντας ότι να συρρυκνώσουμε τις δόη έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη αποδοτικότητα, θεωρώ ότι όταν γίνονται χωρίς καμία, κανέναν έλεγχο, καμία προηγούμενη ελεγξιμότητα αυτής της ανάγκης, θεωρώ ότι είναι αναμφασμένες. Γι' αυτό το λόγο καλούμε την κυβέρνηση αυτό να το επανεξετάσει σε ό,τι αφορά την Άρησα, διότι είναι 7 δήμοι, είναι ένας πολύ μεγάλος νομός και χρειάζεται και η δεύτερη Δόη. Ο πρόεδρο τη ΝΟΔΕ δεν άφησε σχολεία στο και το θέμα που έχει ξεσπάσει με την αναπληρώτρια υπουργό Ράνια Ντονοπούλου και το επίδομα ενοικίου που έπαιρνε. Και πολύ περισσότερο, όταν αυτό γίνεται την ίδια ώρα που βλέπουμε να υπάρχουν υπουργοί τη κυβέρνηση, όπω η κυρία Ντονοπούλου και ο κύριος Παπαδημητρίου, που είναι ε, ζευγάρι, οι οποίοι βλέπουμε να παίρνουν ένα ενίκιο 23.000 ευρώ εκμεταλλευόμενοι φοροτεχνικά τεχνάσματα και την ίδια ώρα ο ελληνικό λαό δεν έχει πραγματικά να πληρώσει, αυξάνονται οι φορολογικέ του υποχρεώσει προ το κράτο κατά πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δείχνει την ιδιολεπτική αριστερή αναλυσία. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Έγιναν πολύ αργά και οι παρετήσει και οι όποιε ενέργειε. Και το μόνο το οποίο χρειάζεται πλέον είναι μια ξεκάθαρη εντολή από τον ελληνικό λαό, η οποία πιστεύουμε ότι θα δοθεί σύντομα και η ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ θα αποτελέσουν θλιβερό παρελθόν.